Καλημέρα Ελλάδα, φίλες και φίλοι. Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 1995, η ώρα είναι 7 και 5 πρώτα λεπτά και εμείς είμαστε και πάλι μαζί σήμερα, όπως και κάθε πρωί, για να σας κρατήσουμε στην τροφιά μέχρι τις 10. Εδώ στο στούντιο Φάρος του Αντένα, ο Νίκος Μάνεσης. Καλημέρα, Τατιάνα. Καλημέρα, Νίκο μου. Τατιάνα Στεφανίδου και σε λίγο βεβαίως πολύς Γιώργος Παπαδάκης. Και ευχόμαστε να είμαστε σήμερα, τελευταία μέρα της εργάσιμης εβδομάδος, μια καλή παρέα, μια καλή συντροφιά για σας. Βεβαίως και εσείς ευχόμαστε να είστε μια καλή στροφιά για μας. Πώς θα γίνει αυτό, Νικό? Θα γίνει αφού συνειδητοποιήσουμε όλοι μας το ότι μια καλή συντροφιά, μια συντροφιά για να είναι καλή, χρειάζεται απαραίτητος διάλογο. Και εμείς το διάλογο μας τον οριοθετούμε. Μάλλον μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Πρώτος τρόπος λοιπόν. 6844-588-6892-111. 6844-588-6892-111. Ή Κηφισίας 10-12 Μαρούση 151-25 με την ένδειξη Καλημέρα Ελλάδα. Τέλος εβδομάδας λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σήμερα. Καλή ξεκούραση σε όσους έχετε τη δυνατότητα να το κάνετε ή καλό κουράγιο σε όσους δεν έχετε τη δυνατότητα. Και να πούμε σήμερα, μην ξεχάσουμε, χρόνια πολλά στην Άρτεμη και στον Αρτέμι και στο Γεράσιμο επίσης, Αρτεμίου και Γερασιμίου σήμερα. Δύο πολύ όμορφα ονόματα γιορτάζουν. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους τους εορτάζοντες. Χρόνια πολλά, Αρτέμι, Άρτεμι, Γεράσιμε. Καλά τα είπα. Αρτέμι, Άρτεμι, Γεράσιμε. Υπάρχει θηλυκό του Γεράσιμου? Γερασιμούλα, πώς είναι, Γερασιμούλα, Γερασιμίνα, πώς είναι. Ξεχάσαμε τη Γερασιμίνα και τη Γερασιμούλα, ντροπή μας. Να πούμε χρόνια πολλά και στην Ελένη την Τζαγκά. Θα δω σήμερα. Γεια σου Ελένη μου, είμαστε και οι δύο στα κόκκινα σήμερα. Στα Μπορντό, ναι. Στα Μπορντό. Έτυχε, τα μεγάλα πνεύματα επικοινωνούν. Α, έτσι, αυτό είναι. Το πνεύμα περνάει μέσα από τα ρούχα, έτσι. Έτσι, έτσι. Έχουμε αγωνία πάντως να δούμε τι θα γίνει. Θα περάσουμε καλό Σαββατοκύριακο? Το Σάββατο, αύριο δηλαδή, ναι. Την Κυριακή θα χαλάσει ο καιρός. Θα μας τα χαλάσει λίγο, γιατί? Ναι. Πέφτει η θερμοκρασία, θα έχουμε νεφώσεις, ίσως να έχουμε και βροχούλα από τη Δευτέρα. Οπότε μπαίνουμε για τα καλά στο χειμώνα. Πάντως έχουμε ένα καλό Σάββατο. Ναι. Έχουμε λιακάδα το Σάββατο και ψηλή θερμοκρασία. Μπορούμε να κάνουμε τα ψώνια μας αύριο μια χαρά. Ελένη, με το λουλούδι μας το προσέχεις, βάζεις νεράκι καθόλου? Βεβαίως το προσέχομαι. Το λουλούδι. Νίκο, να γκρινιάξουμε λίγο, πολύ λίγο. Να γκρινιάξουμε. Να πω και σε δύο όμορφες κυρίες να γκρινιάξουμε. Τι να κάνουμε? Για το καλό. Λοιπόν, σήμερα ήρθα από τη μέσω της Καστέλας, πήρα την παραλιακή Καστέλας και έτυχε να είμαι μέσα σε ένα από τα αυτοκίνητα που σχηματίζουν ουρά πίσω από το τρόλεϊ της γραμμής. Δεν ξέρω αν ξέρεις το δρόμο, είναι πολύ στενός. Πολύ καλά. Πάρα, είναι πολύ στενός και έτσι και είσαι πίσω από το τρόλεϊ, κάνεις μία ώρα. Σε εισαγωγικά μία ώρα κάνεις, ας πούμε, διαδρομή 5 λεπτών, 5 λεπτών να την κάνεις μισή ώρα. Για να φτάσεις στο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Είναι φοβερό αυτό, δεν ξέρω αν συμβαίνει και σε άλλους δρόμους, μάλλον συμβαίνει, αλλά ίσως θα πρέπει να βρουν ένα δρόμους μεγαλύτερους ή τουλάχιστον λιγότερο κεντρικούς να βάζουν τις γραμμές, να περνάει από εκεί. Μα υπάρχουν πλέον δρόμοι ελεύθεροι. Αυτό είναι το θέμα. Υπάρχουν πλέον δρόμοι ελεύθεροι. Αυτό είναι δύσκολο βέβαια να γίνουν δρόμοι πιο πλατείς. Αυτό που είναι όμως πιο εύκολο είναι να ενημερωθούμε ειδησογραφικά πώς θα κυλήσει η ημέρα μας. Τι λέτε? Βεβαίως. Έτοιμοι? Ατζέντα της ημέρας, φίλες και φίλοι.